Είναι η δεύτερη ημέρα της αιμοδοσίας εδώ στο ΚΑΠΗ του Δήμου Τρίπολης. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, είχε καλή προσέλευση, νέοι άνθρωποι, περισσότερο φοιτητές και από τα τρία πανεπιστήμια. Θα είναι η μονάδα εδώ μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα. Γι' αυτό καλώ το κόσμο, ένα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο δώρο για τα παιδιά του νοσοκομείου Παίδων, να έρθουν όποιος μπορεί και όποιος είναι σε θέση να δώσουν μία φιάλη αίμα και όποιος θέλει να δώσει και δείγμα για μυελό των οστών. Αύριο η μονάδα θα είναι στο Άστρος από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου στην αρχή του Άστρος. Είναι ένας θεσμός που έχει ξεκινήσει εδώ και 9 χρόνια. Οι άνθρωποι εδώ της Τρίπολης και της Αρκαδίας γενικότερα στηρίζει αυτό το θεσμό. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία φιάλη ισοδυναμή με τρία παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δίνω τα τελευταία 6-7 χρόνια. Δυστυχώς το ξεκίνησα αργά. Έχω μετανιώσει. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι που είναι καλά να μπορούν να δίνουν αίμα για τον συνάνθρωπό τους. Αν ένα συγγενής ή ένας γνωστός ή φίλος χρειάζεται αίμα για μια χειρουργία, μια χειρουργική επέμβαση. Εσάς πώς δόθηκε η αφορμή να ξεκινήσετε να γίνετε εθελοντής αιμοδόντρια? Αίμα για αιμοντές, ψάχνει να δεις τι μπορείς να κάνεις για τον συνάνθρωπο. Και κάποια στιγμή ψάχνοντας, λέει αίμα, απλό είναι. Βέβαια έχω μια ψηλή υπερτασούλα, αλλά καλή μου κάνει. Έχω μάθει να λειτουργώ στο ΠΙΤ. Και με συγκίνει αυτό με τα παιδιά πάρα πολύ. Και αποφάσισα να έχουμε εδώ στο Σύλλογο κάθε χρονιά, όποτε κάνει αιμοδοσία εθελοντική. Θα παροτρύνατε και άλλους φίλους σας να κάνουν αυτή την πράξη, η οποία όπως λέτε διαρκεί μόνο λίγα λεπτά, ωστόσο είναι πολύ σημαντική για κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από αίμα. Ναι, και στο γιο μου έχω πει να έρθει και μια φίλη, γενικότερα το λέω και στους μαθητές μου, είμαι εκπαιδευτικός από τα 18 και μετά από την ενηλικίωση όσοι μπορούν, δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι πάρα πολύ απλό που διαρκεί πάρα πολύ λίγο και έχει τόσο μεγάλη σημασία. Έχουμε έρθει να βοηθήσουμε με το όραμα Ελπίδα, μαζεύουμε δείγματα για τη δωρεά μυελό των οστών. Ουσιαστικά εμείς είμαστε εδώ πέρα και έρχονται άτομα ηλικίας 18 με 45 ετών και δηλώνουν την πρόθεσή τους για τη δωρεά μυελό των οστών. Βοηθάμε άτομα με λευχαιμία. Η λευχαιμία είναι καρκίνος του αίματος και ουσιαστικά άμα δηλώσουν την πρόθεσή τους να δώσουν δείγμα, εμείς παίρνουμε δείγμα σάλιο και το στέλνουμε για να γίνει ταυτοποίηση. Με τον όρο ταυτοποίηση εννοούμε το άμα θα είναι συμβατός με κάποιον άλλον άνθρωπο που πάσχει από λευχαιμία. Η λευχαιμία χτυπάει κυρίως παιδάκια μέχρι 3 χρονών και άμα βγει συμβατός έχει, πώς το λένε, μπορεί να σώσει ναι, μια ζωή ή ένα παιδάκι ας πούμε, που πάσχει από λευχαιμία. Πείτε μας για τη διαδικασία, πόσο διαρκεί και τι περιλαμβάνει. Η διαδικασία σε περίπτωση που βγει συμβατός, η διαδικασία αυτή κρατάει περίπου 3 μήνες. Στην αρχή παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε, μπορείτε, θέλετε ακόμα να δώσετε, γιατί μπορεί να το έχουν μετανιώσει. Αν πει ναι και συνενέσει και συμφωνήσει να συνεχίσει να δώσει, του κάνουν εξετάσεις αίματος να δουν αν είναι ακόμα υγιής, γιατί μπορεί να δώσω ας πούμε εγώ τώρα, αλλά να βγω συμβατή σε 10 χρόνια. Αν είναι ακόμα υγιής, η διαδικασία αυτή κρατάει 3 μήνες και ουσιαστικά αρχίζουν και καταστρέφουν τα λευκά κύτταρα του ατόμου που πάσχει από λευχαιμία. Και άμα καταφέρει ο ασθενής και ζήσει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πολλοί ασθενείς καταλήγουν, τότε ουσιαστικά γίνεται μια διαδικασία που λέγεται λευκαφαίρεση. Αν βγω εγώ συμβατή μου, αυξάνω τα λευκά μου και γίνεται μια διαδικασία που λέγεται λευκαφαίρεση, δίνουν αίμα, βάζουν δύο βελόνες, τη μία στο ένα χέρι, την άλλη στο άλλο. Το αίμα περνάει από μια συσκευή που λέγεται λευκαφαιρετή, κρατάει τα λευκά αιμοσφαίρια και το υπόλοιπο αίμα επιστρέφεται. Η διαδικασία περίπου κρατάει 2-3 ώρες. Είναι μεν πολλές, αλλά μπροστά στο να σωθεί μια ζωούλα δεν είναι τίποτα για μας. Έχετε από το πρωί να προσέρχονται άνθρωποι εκτός από την αιμοδοσία ώστε να γίνουν και εθελοντές μυελού των οστών εδώ στην Τρίπολη? Πώς είδατε την κίνηση? Γενικά δεν είναι. Δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ αυτό, γι' αυτό είμαστε κι εμείς να κάνουμε ενημέρωση εδώ. Δεν έρχονται με αυτό το σκοπό, γιατί γνωρίζουν
για την αιμοδοσία κυρίως. Αλλά όποιοι είναι, βλέπουμε ότι είναι και στο ηλικιακό όριο, τους ενημερώνουμε. Αλλιώς, αν έχουμε πέσει έξω, γιατί εντάξει, πέφτουμε και έξω, είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνουν και δικούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε αν γίνει κάποια δράση, να μπορέσουν να δώσουν δείγμα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, όντως πραγματικά, και πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν.